Ρίτη ο Θιέλης και μετά την τοποθέτηση του κυρίου Γεράσιμου Γιακουμάτου, ο οποίος έπρεπε να φύγει και μάλιστα κάθισε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Θα ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να μας πει τη γνώμη του για την οικονομική κατάσταση της χώρας και για τους χειρισμούς που γίνονται μέχρι τώρα και τις εκτιμήσεις του. Εγώ θέλω να τον προκαλέσω λίγο τον Άδωνη με καλή έννοια. Ο κύριος Γιακουμάτος ήταν πολύ σκληρός με την Γερμανία, την κυρία Μέρκελ ιδιαίτερα. Και θέλω, Άδωνη, από την αρχή να δούμε, υπάρχει εσωτερικό παιχνίδι στη Γερμανία και η Μέρκελ σπεκουλάρει για πολιτικούς λόγους και για κέρδη δικά της εκεί, ή μόνο μπροστά της είναι η Ελλάδα και οι αδύναμες χώρες και οι παλιές ερπίστριες θα γίνουν τώρα οικονομικές ερπίστριες και να μας ισοπεδώσει. Γιάννη, πριν αρχίσει ο κύριος Γεωργιάδης, να καλησπερίσουμε. Πριν τον καλησπερίσουμε, ας πει ο κύριος Γεωργιάδης την άποψή του και τον καλησπερίσουμε. Καταρχάς, να πω ότι η στάση της Γερμανίας είναι κατά τη γνώμη μας ευεξήγητη. Mm-hmm. Όταν ήταν να μπούμε στο ευρώ, γιατί η κυρία Μέρκελ δεν τα είπε όλα στο συνέδριό της, mm-hmm. η Γερμανία πάλι ήταν δύσκολη στο να μπούμε στο ευρώ. Mm-hmm. Τότε έγινε μια συνάντηση του κυρίου Σρέντερ με τον κύριο Σιμίτη και ξαφνικά πήραμε την απόφαση να αγοράσουμε εκείνα τα Leopard. Μπράβο. Αφού πήραμε τα Leopard, mm-hmm. Είδε τις αντιστάσεις ο κύριος Στρέντερ και μπήκαμε στο ευρώ. Δηλαδή, αν ήθελε η κυρία Μέρκελ. Δεν ήταν τίποτα φτηνιάρικα. Ήταν ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Έτσι, ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ο κόσμος είναι από αυτά που λέμε τρύπα, ένα δις που θα το βρούμε. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Βρίσκεται ένα δις ευρώ, δεν βρίσκεται. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι. Σπάταλοι μας λένε οι Γερμανοί, παλιό σπάταλοι. Το τι συνέβη με αυτά τα Leopard και πώς τα χρειαζόμαστε, θα σας πω ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πυρομαχικά για αυτά τα Leopard. Και είναι αυτά τα οποία για ένα διάμα θυμάστε ήταν και ελαττωματικά, είχαν κάποιο ρολόι στους πύργους. Θα σας πω και εγώ ότι σκουριάζουν τα περισσότερα λοιπόν, από αυτά. Επίσης πρέπει να σας πω. Για το πόσο δίκιο έχετε, φαίνεται από τότε και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με τους οποίους μιλήσαμε, μας είπαν ότι είναι μια τραγωδία όσα έχουν συμβεί, όπως τα λέτε τώρα για τα Leopard, για αυτά τα πυρομαχικά που δεν υπάρχουν. Επίσης πρέπει να σας πω ότι τώρα που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε και μετά τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, από ό,τι μάθαμε αρμοδίως, υπάρχει κρούση από την Γερμανία. Τι γίνεται με τα Eurofighter. Mm-hmm. Εγώ τα θεωρώ εξαιρετικά αεροπλάνα ρίστον παρόδο. Όμως, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είναι μια αμαρτωλή συζήτηση αυτή με τα Eurofighter, κύριε Γεωργιάδη. Λέω το εξής. Έχει περάσει ισοπεδωτικά και από πάνω μας. Έχω την εντύπωση ότι αν ο κ. Παπανδρέου, λέω αν, αποφασίσει αύριο ότι ήρθε η ώρα να αγοράσουμε αυτά τα Eurofighters, νομίζω ότι θα αλλάξει και η στάση της κυρίας Μέρκελ. Θέλω να πω με αυτό ότι όλα στην πολιτική έχουν την εξήγησή τους. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω. Στην πολιτική ή στον εκβιασμό. Ναι. Γιατί αν είναι πολιτική. Εκβιασμός είναι. Αν είναι πολιτική να μας εκβιάζουν, αλλά να πάρουμε τα γερμανικά ή ετούτα ή εκείνα και να μας λένε θα πληρώσετε τόσα δισεκατομμύρια. Και που θα τα βρούμε, θα σας τα δανείσουμε. Μην έχετε αμφιβολία. Και όταν παίρνουμε άλλα, μας λένε με τι λεφτά τα αγοράζετε, βρε. Κύριε Ντάσκα, είναι λίτρα. Μην έχετε αμφιβολία καθόλου. Λίτρα. Υπάρχει το θέμα τη Siemens. Όμως δυστυχώς και εδώ και πάλι θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιακουμάτο ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο ο ελληνικός πολιτικός κόσμος να σηκώσει ανάστημα στη Γερμανία. Η Γερμανία το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς για την Ευρώπη, φέρεται ως ανάξια ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Γιατί ο ηγέτης πρέπει να σκέφτεται τα συμφέροντα του συνόλου, όχι μόνο τα συμφέροντα του εαυτού του. Η Γερμανία όλο το τελευταίο διάστημα σκέφτεται μόνο τα συμφέροντα της Γερμανίας και όχι του συνόλου. Να καλησπερίσουμε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Να καλησπερίσουμε και τους άλλους καλεσμένους μας. Άνοιξε η κάμερα, Γιάννη. Πρέπει να τους καλησπερίσουμε. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Γιάννη, λεπτάκι. Είναι ο Πάνος Μπουσμπουρέλης, επικεφαλής του οικονομικού σκέλους του καναλιού 9. Καλησπέρα σας. Του Group 9. Καλησπέρα, Πάνο, καλώς ήρθες. Γνωστός και μη εξαιρεταίος από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Και δίπλα είναι ο κύριος Ζαν Ντανιέλ Κολομπανί, πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδας. Καλησπέρα. Στα από τον τίτλο. Καλησπέρα. Να πω δύο λόγια για τα οικονομικά που δεν τοποθετήθηκα. Ο φιλοξενούμενος, ο καλεσμένος μας είναι ιερή περίπτωση για την Ελλάδα πάντα. Κύριε Κολομπανί, από πού κατάγεστε να μάθει ο ελληνικός λαός και πόσες γλώσσες μιλάτε? Κατάγομαι από την Κορσική, είμαι Ελληνογάλλος και έχω κερίσει από το Μαρόκο. Θα ήθελα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θέλω να τονίζω ότι οι μετανάστες δεν είναι όλοι οι ίδιοι, μπορεί να υπάρχει εγκληματικότητα, μπορεί να υπάρχει διάφορες απόψεις, μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές αναταραχές τώρα στην κοινωνία λόγω το σημερινό αυτό που έχει γίνει στις πλατείες της Αττικής. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά γι' αυτό. Πόσες γλώσσες μιλάτε, κύριε Κολομπανί? 8 γλώσσες. 8 γλώσσες.
Είμαι και δημοσιογράφος που έχω εργαστεί σε πολλά κανάλια. Ρωτώ για να τονίζουμε και τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές κάθε ανθρώπου, κάθε προβλήματος. Να ολοκληρώσει ο κύριος Γεωργιάδης. Πολύ γρήγορα. Ως προς τα οικονομικά, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Πρώτα απ' όλα, είπε ο κ. Γεωκουμάτος να γίνει πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο για 5 χρόνια. Mm-hmm. Πρέπει να πω λοιπόν για να ξέρει ο κόσμος ότι με το μνημόνιο για τα 3 επόμενα χρόνια έχει γίνει αυτό το πάγωμα. Τώρα τον επεκταθεί και για επόμενα χρόνια έχουμε πολύ υπέρ. Πρέπει να σας πω ότι το θέμα των μετατάξεων είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ επειδή εξελέγει. Μένουμε στο δημόσιο, μένουμε ακόμα στο γερμανικό, σα όσα εξελέγει. Όχι, θέλω να πω και για όλα τα υπόλοιπα. Θα το πείτε αμέσως μετά. Αν τελειώσατε με τη Γερμανία, ο λόγο στον πάνω από Μπουρέλη για να μα πει. Επειδή είπε όλα αυτά ο κ. Γεωκουμάτος, για να τα σχολιάσω ο κ. Μπουρέλη. Γι' αυτό θέλω. Δεν θέλω να πάω 2 λεπτά. Θέλω να πω μόνο για να καταλάβει ο κόσμο. Σήμερα πήγα, επειδή εξελέγει με περιφερειακό σύμβουλο, στο ελεκτικό συνέδριο. Γιατί με τον Καλλικράτη έχουμε δώσει στο ελεκτικό συνέδριο το δικαίωμα που δεν το είχε πριν να ελέγξει σχεδόν όλε τι συμβάσει των ΟΤΑ. Και σωστά το κάναμε. Το ελεκτικό συνέδριο έχει 500 λιγότερους υπαλλήλους από όσους χρειάζεται. Πας λοιπόν σε μια ΔΕΚΟ που λέγαμε προηγουμένως, είναι γεμάτη κόσμο που οι περισσότεροι δεν κάνουν τίποτα, ή σε μια άλλη δημοσιοποιησία για να πάω στο ΔΕΚΟ. Άρα συμφωνείτε με το ελεκτικό συνέδριο που έβαλε και είναι τόσο συντάνες των φακέλων, γιατί δεν μπορεί να τις προχωρήσει ο ένας υπάλληλος που τους έχει χρεωθεί. Άρα πάμε στις μετατάξεις. Και θέλω να κλείσω με το εξής. Ωραία όσο μας κάνει η Γερμανία και όσο μας κάνουν οι ξένοι και όσο μας φαίνεται και να σηκώσουμε κεφάλι και όλα τα καλά. Όμως, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε στα αλήθεια κεφάλι, πρέπει να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να φτιάχνουμε τα του οίκου μας. Γιατί ναι, μεν η Γερμανία κάνει τη δουλειά της και μας πιέζει επειδή είμαστε σε αδυναμία, αλλά σε αδυναμία είμαστε, κύριε Ντάσκα και κύριε Μπότσαρη, διότι και εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορεί να είμαστε κάτω από την Μποτσουάνα σε ανταγωνιστικότητα. Άρα λοιπόν, το να μπει μια τάξη στις 10, το να μπει μια τάξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν είναι λάθος. Ο κύριος Δασκαλόπουλος όμως ήταν σκληρός και ανάλγητος. Ο κύριος Δασκαλόπουλος κάνει τη δουλειά του από την πλευρά που είναι. Εγώ θα το ξαναπώ. Εάν δεν βάλουμε τάξη στην Ελλάδα, θα μπορεί να μας πατάει το λαιμό η κάθε κυρία Μέρκελ. Εγώ θέλω μια Ελλάδα ισχυρή, άρα το να πούμε στα αλήθεια ότι πράγματι το να ξεβολευτούν κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν τεράστιους μισθούς και δεν παράγουν σχεδόν τίποτα. Μάλιστα. Για να μπορέσει να αναπνεύσει η Ελλάδα και να πάει παρακάτω, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Πόσο μας πατάει το λαιμό σήμερα η κυρία Μέρκελ πάνω από Μπουρέλη. Λοιπόν, σήμερα αυτές τις ώρες έχουμε πιέσει από αυτή από Γερμανία. Μας πει ο Πάνος που βρισκόμαστε, αυτή τη στιγμή. Κάνε μας μια ενημέρωση, μας λοιπόν, πατάει, αναπνέουμε, θα να πεθάνουμε. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη που δίνει ο κύριος Γιούνκερ μετά το πέρας του Eurogroup. Έτσι, αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει σε πρώτη φάση είναι ότι η Ελλάδα θα πάρει όλα τα μέτρα το 2011 τα οποία θα την φέρουν στους στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής, στους στόχους του ελλείμματος, έτσι, το οποίο θα αφορά δαπάνες, διαρθρωτικές αλλαγές και φορολογικά μέτρα. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι δεν παίρνουμε ένα χρονικό περιθώριο ελαστικότητας ώστε να προσαρμόσουμε το έλλειμμα στους αρχικούς στόχους στην επόμενη διετία, επειδή ακριβώς το 2009 τελικά βγήκε στο 15,4% το έλλειμμα και όχι όπως ήταν αρχικά στο 10,5% περίπου. Άρα το 2011 θα πρέπει να πετύχουμε τους αρχικούς στόχους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας έναν οριμαγδό νέων μέτρων. Η σύγκρουση που βρίσκεται πάνω με την κυρία Μέρκελ και όλους. Το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει από χθες όπως λέγαμε. Σήμερα μάλιστα είχαμε μια κορύφωση νωρίς το απόγευμα όταν ο Αυστριακός Υπουργός Οικονομικών είπε ότι εμείς δεν προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στη βοήθεια που μας αναλογεί. Τα πήρε πίσω. Στη δόση ακριβώς. Και στη συνέχεια βεβαίως είπε ότι εφόσον η Ελλάδα προχωρήσει στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και εφόσον η Ελλάδα μας αποδείξει ότι θα κάνει αυτά που έχει δεσμευτεί. Γιατί, και το, εμείς είπε, γιατί το είπε από ανθεληνικό μένος, το είπε η συμπαράσταση στη Γερμανία, ή βάζουν και ζητήματα μη συμμόρφωσης των Ελλήνων στις απαιτήσεις πάταξης διαφθοράς. Γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά πάνω. Φορολογική πολιτική. Ναι, υπάρχει και άλλη πλευρά πάνω. Προηγουμένως μιλούσαμε για βατοπέδια. Τιμωρησία θα προκύψει στο τέλος με παραγραφές και άλλα κόλπα και τρίχες και κατσαρές και χειρότερα ακόμα. Κανένας από τους κλέφτες δεν τιμωρείται. Λογαριασμοί στην Ελβετία δεν ανοίγουν. Χρήματα δεν έρχονται μέσα. Μας είπε ο κ. Γεωκουμάτος και ο κ. Δασκαλόπουλος, πώς τον λένε, του ΣΕΒ για το δημόσιο. Τα λεφτά τα πολλά τα έχουν φάει ιδιωτικές επιχειρήσεις που μετά ρίξανε κανόνι. Και αυτοί οι κύριοι ζουν σαν κρίση και έρχονται και ξαναφτιάχνουν άλλες εταιρείες. Με κρατικά χρήματα από τράπεζες. Μήπως πάνω και γι' αυτό οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί βάζουν θέματα ή όχι.
για να πάρουμε μόνο κύριο Φάιντερ. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει, θα έλεγα, μια συγκροτημένη κίνηση από την πλευρά τους στο να προχωρήσουν στην Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε το πειραματόζω, είμαστε ο λαγός, έτσι, με βάση την προσαρμογή που επιχειρούν να κάνουν σε μια οικονομία ξεχυλωμένη, που λέγαμε, η οποία τόσο από πλευράς ύφεσης, όσο και από πλευράς δανεισμού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μεγέθη τα οποία αποκλίνουν πάρα πολύ, για να δούνε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε και πώς τελικά μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις οι οποίες έχουμε. Σίγουρα, Γιάννη, σε αυτό που λες έχουν συμβάλει πάρα πολλά, διότι αυτά τα δάνεια τα οποία έχουν δοθεί είτε στον κρατικό τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή φαίνονται χαμένα. Κάπου έχουν πάει. Είτε είναι οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες οι οποίοι. Οι μάγκες όμως αυτοί κυκλοφορούν με ιδιωτικά αεροπλάνα. Πιθανώς όπως λένε αυτή τη στιγμή ορισμένοι ζουν και βασιλεύουν. Έτσι. Είτε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, θα λέει κανείς, στην οικονομία μας τα τελευταία χρόνια, αντί μια πραγματική ανάπτυξη, μια μεγάλη διαφθορά. Απ' την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Και σε αυτό πρέπει να το πούμε εδώ, ότι θα πάρει διάσταση το επόμενο δήμερο. Με τα όσα ο κύριος Δασκαλόπουλος ήδη έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και παίρνει θέσεις τόσο, θα λέγε κανείς, κατά του δημοσίου, όσο και κατά της κυβέρνησης. Λέει ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή καθυστερεί να πάρει τα μέτρα που πρέπει, καθυστερεί να κάνει παρεμβάσεις στο δημόσιο. Αφήνει την οικονομία να μετήσεται σε μια ύφεση. Να δούμε μέσα στις συνθήκες της κρίσης της οικονομικής, που είναι και η ανεργία μαζί με όλα τα άλλα τα προβλήματα. Η ανεργία κορυφώνεται στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε πού βρισκόμαστε με το θέμα των μεταναστών στην Ελλάδα, για να περάσουμε και στο θέμα. Πριν πάμε μετανάστε, όμως να πούμε κάτι εδώ. Εάν η κυβέρνηση είχε πάρει τα μέτρα που θα πάρει τελικά αναγκαστικά γρήγορα. Πρέπει να μπούμε στο άλλο θέμα. Ένα δευτερόλεπτο. Εάν, γιατί ο κ. Βουρέλης το καταλάβει, θα πω. Εάν η κυβέρνηση είχε πάρει τα μέτρα που θα αναγκαστεί να πάρει το 11 ως προς το δημόσιο γρήγορα. Και εις αναλογία είχε μειώσει τους φόρους σε επιχειρήσεις, θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και δεν θα είχαμε αυτή την ανεργία στον ιδιωτικό τομέα. Ή δεν είναι έτσι? Να μην απαντήσει ο Πάνος Μπουρέλης τώρα, να μείνει όμως μαζί μας για να βλέπουμε στο άλλο σκέλος της συζήτησης. Καλέσαμε τον Ζαν Ντανιέλ εδώ και τον λέω με το μικρό του όνομα που το επιτρέπει, το ξέρω και από άλλες συζητήσεις που έχω κάνει μαζί του. Το θεωρώ εκλεκτό μέλος της ελληνικής κοινωνίας εδώ, ως πρόεδρο της Ένωσης Μεταναστών. Άνθρωπο με πολύ θετική παρουσία σε όλα. Κύριε Κολομπανή, τι βλέπετε με το μεταναστευτικό? Είδαμε σήμερα, είχαμε την προσευχή μουσουλμάνων, η οποία έγινε δημόσια, προσκάλεσαν τις κάμερες, υπήρξαν αντιδράσεις όπως είδατε κι εσείς, όπως ξέρετε κι εσείς. Το μεταναστευτικό που πάει στην Ελλάδα, είστε πρόεδρος μιας ένωσης, της οποίας τα μέλη, τα ανεπίσημα, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Άνθρωποι που δεν χωράνε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, επειδή έχουν τεράστια προβλήματα και στις δικές τους χώρες, έρχονται και λένε, έστω ας πεθάνω σε έναν δρόμο πιο ήσυχο από το δικό μου στην πατρίδα μου. Πού θα πάει αυτό όμως? Υπάρχει τρόπος να μπει μια τάξη και να μην πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα και εκεί και έχει, εδώ? Πόσα μέλη έχει, όπως ρώτησε ο Πάνος? Ναι, κύριε Δάσκα, η Ένωση Μεταναστών έχει αρχίσει από 21 Νοεμβρίου 2008. Προσπαθεί να έχει μέλη που είναι μετριοπαθείς στην κοινωνία. Αυτή η εκδήλωση σήμερα ήταν στα πλαίσια της μετριοπάθειας που έγινε με την προσευχή της δημόσια. Αυτή η εκδήλωση μας εκπροσώπησε. Αφού ήξερα ότι θα υπήρχε κάποιο. Είχαμε εμείς στην συζήτηση που έχει γίνει πριν τρεις μέρες, είχαμε εκπρόσωπος στους μουσουλμάνους, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Μεταναστών, ο κ. Σαΐδ Τζαμίλ, που είναι πρόεδρος του Σύνδεσμου Ελλάδα-Πακιστάν. Έχει αναφέρει ότι λόγω να πάτε στην πλατεία Αττικής ειδικά και στα προπήλια δεν πρέπει να υπάρχει ένταση σε αυτή την περίοδο, όπως. Ναι. Μάθαμε ότι 20% έχει πάρει Χρυσή Αυγή στο Άγιο Πανταλέμωνα. Ναι. Νομίζω ότι με αυτές τις πράξεις στις επόμενες εκλογές θα πάρει και 30% και 40%. Ναι. Γι' αυτό το λόγο εμείς είπαμε ότι να απομακρύνετε από αυτή την περιοχή λόγω ότι υπάρχουν εντάσεις και να πάτε στα στάδια. Εμείς ως Ένωση Μεταναστών με τον Αντιπρόεδρο πήγαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και εκεί έχει γίνει προσευχή των μέλων. Ποιος επέλεξε και γιατί, πώς επελέγουν, ποια διαδικασία επελέγει να πάνε στα προπήλαια, τα οποία έχουν μετατραπεί και σε ένα άτυπο παζάρι λόγω του ασύλου. Δεν μπορεί να επέμβει η αστυνομία εκεί. Όμως μετανάστες έχουν πάει και τα έχουν κάνει παζάρι. Ένα χώρο ιερό. Ο πανεπιστημιακός. Γίνεται σε άλλα πανεπιστήμια αυτό που γίνεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο? Δεν νομίζω ότι οι μετανάστες που πήγαν εκεί και έχουν κάνει την προσευχή τους γνώριζαν τι ήταν ρόλο τον άνθρωπο που τους έχει καλέσει εκεί.